ακριβώς όπως είναι. Προσέξτε, θα επαναλάβουμε το έθιμο όπως είναι και θα εξηγήσω. Πρώτον, ένα από τα σπουδαιότερα λοιπόν που έκανε ο Μέγας Βασίλειος ήταν το παρακάτω. Το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και δεν μπορεί να πει κάποιος μας τα πες και πέρυσι. Εάν σας τα είπα και πέρυσι και του χρόνου, είναι τα ίδια πράγματα, όπως είναι και τα τροπάρια τα ίδια, όπως είναι και οι χοροί τα ίδια, όπως είναι και τα τραγούδια τα ίδια. Αλλά έχουμε υποχρέωση, επαναλαμβάνω, εμείς που μεγαλώσαμε, να μεταλαμβαδεύουμε σωστά τα ελληνορθόδοξα ήθη και έθιμα. Ο Μέγας Βασίλειος, κάνετε ησυχία, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ, ακούστε κάτι, ένα λεπτό ακόμα και τελειώσαμε. Ο Μέγας Βασίλειος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση όταν ήταν επίσκοπος στην Κεσάρια, διότι ο έπαρχος ο Σκληρός είπε ότι θα βάλει φορολογίες. Τότε πρωτακούστηκε η σκληρή αυτή λέξη που την ακούσαμε πριν λίγο χρόνο. Τι θα μας κάνουν? Χαράτσι. Φοβισμένοι λοιπόν οι χριστιανοί πήγανε και βρήκαν τον επίσκοπο και του είπαν δεν αντέχουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και τότε λοιπόν σκέφτηκε την Κυριακή που λειτουργούσε και είπε στους χριστιανούς, από το εστέρημά σας σας παρακαλώ ρίξτε στο πανεράκι, όπως και σήμερα. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί της εποχής είχανε ασημένια και χρυσά χρήματα. Τα έβαλε λοιπόν σε ένα πουγγί και πήγε να βρει τον Σκληρό άνδρα, ο οποίος απειλούσε. Δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Όταν όμως τον είδε τον Μέγα Βασίλειο αυτός ο Σκληρός άνδρας, ηρέμησε και του ζήτησε λοιπόν να τον παρακαλέσει για τους φόρους τους ασήκωτους. Τότε λοιπόν του είπε, τώρα που σε γνώρισα δέσποτα, σου υπόσχομαι ότι δεν θα βάλω τους φόρους. Λέει, οι χριστιανοί μου δώσανε αυτό το πουγγί που έχει λίγα χρήματα μέσα. Όχι, δεν τα θέλω, είπε ο Σκληρός που έγινε πλέον ο Λύκος Αρνάκης. Και τότε λοιπόν φεύγει ευχαριστημένος ο Μέγας Βασίλειος, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Τι θα τα κάνει αυτά τα νομίσματα, πώς θα τα επιστρέψει? Ακούω κουβέντα. Πώς θα τα επιστρέψει? Και κάλεσε τις γυναίκες στην εκκλησία, όπως και σήμερα βοηθάτε, και έβαλε λοιπόν ο ίδιος μέσα στα μικρά ψωμάκια που εζήτησε να του φτιάξουν, έβαλε από ένα νόμισμα. Αυτό λοιπόν το νόμισμα στη λειτουργία της πρωτοχρονιάς εκείνης της χρονιάς εμοίρασε μαζί με το αντίδερο στον κόσμο, και η παράδοση λέει ότι ό,τι είχε δώσει ο καθένας, αυτό πήρε. Έτσι λοιπόν το σωστό έθιμο είναι το ψωμάκι το οποίο έφτιαξαν οι γυναίκες στην εποχή εκείνη, αλλά προσέξτε, αλλά με τα χρόνια, επειδή τα παιδιά θέλουν να τρώνε γλυκό κάτι και τα λοιπά, ξέρετε, δεν κατηγορούμε τις βασιλόπιτες, κατηγορούμε μόνο τη λέξη πίτα. Βασιλόπιτα προς τιμήν του Αγίου. Και δεύτερον, ότι η παράδοση, επαναλαμβάνω, λέει ότι ό,τι έδωσε, αυτό πήραν οι άνθρωποι. Τι λέει ο λαός μας? Καλά έκανες, καλά θα δεις. Κακά έκανες, κακά θα δεις. Έτσι λοιπόν για δεύτερη χρονιά η Ένωση Ελληνιωτών Αττικής με άκουσε και παραδίδομαι σε εσάς από ένα ψωμάκι
βασιλοψωμάκι να το πούμε, γιατί παλαιότερα ήταν βασιλόψωμο όπως Χρυσόψωμο και όπως των Θεοφανίων που μια φέτα έπαιρναν και τα ζωντανά, αν το ξέρετε, γιατί αυτά τα ζωντανά εδούλεψαν για να βγει το στάρι και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας και φεύγοντας, θα πάρετε το βασιλοψωμάκι με τη λύρα, συμβολικά τη λύρα της εποχής εκείνης, το νόμισμα της εποχής εκείνης για ενθύμιο. Νομίζω ότι αρκετά σας είπα που θα μπορούσαμε να λέμε περισσότερα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα. Έτσι λοιπόν, σας εύχομαι ολόψυχα η καινούργια χρονιά να είναι μια νέα χρονιά με υγεία και κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ συμμολογιότατε, σας παρακαλούμε πολύ να έρθετε και να ευλογήσετε τα βασιλοψωμάκια. Παρακαλώ για λίγο, πρέπει να είμαστε όρθιοι. Να σηκωθούμε, είναι ώρα προσευχής. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μορφήν αναδιούντος ανθρωπίνην προσέραβες, Θεούσον κατουσίαν πονιεύς μακρε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί τόμην, παιδίσι καταδέκτης αρχικήν, όπως πάψει τα σκιώδης και περιέτης το κάλυμα των μαθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ημ, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα την κοραμία σου μόνε φιλανθρώπε. Σπάσα τη γην εξήλθεν ο φάγος σου, ο δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρέπωσε δογμάτισας τη φύση των όλων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκοσμήσας βασίλειο ιεράτευμα. Πατέρος ιε Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσε σε ημίν το Μέγα Ελέος. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το Μέγα Ελέος σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση Χριστού ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίαν αυτό, και του καταχρεάν θάλασσαν και αέραν πυροχρήστου ημών στρατού, και υπέρ των κυρίων των θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ και προηγηθήν εν τον αιώνι αυτού τη Χριστόδηστος του Κυρίου δαηθόμεν. Κύριε ελέησον, ότι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης,
Υγεία, σωτηρία, βοηθεία, διαφυλάξεω, συγχωρήσεω των δούλων σου, του Προέδρου, των μελών του Υγειακού Συμβουλίου και πάντων των μελών τη Ενώσεω, Σελήνου, Ελέους, Αττικής, Ελέους, Υγείας, Θείας Βοηθείας, υπέρ αυτών υπομέν. Υπέρ του διαπηλαχθήνε των σεληνιωτών, των απανταχού της γης του Κυρίου δοηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαπηλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία, την πόλη και πάσαν χώραν και οργήν απολυμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρών αχέρας, επιδρομής αρωμφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου και υπέρ των ήλιων ουδενή και διάλεχθ, ενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, το αποστρέψε διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσο την καθημών κινημένη και ρίσαστε ημάς επτυπημένη δικαία αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι, νικαίοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθώμεν, Κύριε ελεήσον, ο των όλων δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τατρό των μάγων εν Βηθλεέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις Κύριε σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτών τη Χριστότητό σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους. Αμήν. Τους προσφερωμένους εις τιμή και μηνύμην του εναγίης πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου της Αρίας σου Ιωαννοφάντορος του Μεγάλου. Επίδεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τους τα δώρατα αυτά ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίων σου δωρεάς, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζών την Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τους δούλους του τούτους, αμήν, τας εισόδους και εξόδους αυτών, αμήν, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωήν αυτών, αμήν, και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών προς εργασίαν των εντολών σου, αμήν, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου του Ωσίου Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου της Αγίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγάντα Αυτομητράς των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατερμών, του Αγίων Δόξιερο Μάρτυρος Χαραλάμπους, την μνήμη επιτερούμεν και πάντων των Αγίων, του Ωσίου Πατρός ημών Βασιλείου, Επισκόπου της Αιρίας, Ουρανοφάντορος του Καπαδόκου, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Μετά τα τόσα ωραία λόγια που μας είπε ο Κύριος Ιωάννης, έχω να προσθέσω το εξής. Βεβαίως η παράδοση έχει μεταβληθεί και εμείς γνωρίζουμε πλέον στην εποχή μας την Αγιοβασιλόπιτα. Μπορείτε να καθίσετε. Ναι, μπορείτε να καθίσετε βέβαια, συγγνώμη. Η οποία η Αγιοβασιλόπιτα είναι ακριβώς ό,τι σήμερα εμείς ευλογούμε εδώ πέρα της πλακούντας που έφτιαξε ο Άγιος Βασίλειος προκειμένου να βγει από το δίλημα πώς θα μοιράσει τα χρυσαφικά τα οποία είχαν δώσει τότε άνθρωποι χριστιανοί προκειμένου να εξαγοράσουν τώρα από την άλλη.